το χέλι πόνει κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Όπου ξαναφαίνονται ο κοσμάς Ανάστας και οι αντάρτες. Μια δαχτυλιά βουτυγμένη στο αίμα σύρθηκε στα χρυσά τελάρα και έγραψε την τραγωδία του ήλιου. Ένα θαλασσοπούλι, από αυτά που ζυγιάζονται απάνω από τα βουλιαγμένα κατάρτια, την ώρα που τίναζε τη γαλάζια θωριά του, χτύπησε στα γκρεμισμένα και άφωνα καμαναριά της Ελλάδας και γονάτισε. Μα μπόρεσε και σηκώθηκε μέσα στους καπνούς και ξανά άνοιξε τα φτερά του. Κρατούσε στο ράμφος του ένα κλονάρι ελιάς, ένα μονάχα, και ανέβαινε. «Τι είναι?» ρώτησε ένα αγρίνι που κατέβηκε να ξεδιψάσει και στάθηκε. «Η θυσία του κομμένου». Και τα αγρίνι χύθηκε και το έπεσε στα δέντρα. Και από τα δέντρα το πήρε το δάσος και ο απέραντος κάμπος. Και τα ανήσυχα στάχια, τα φρισμένα πέλαγα, οι πολύγουες πολιτείες, και η γη σολάκερη το πήρε και το τραγούδισε. Η σφαγή του κομμένου. Η σφαγή του κομμένου. Το μεσολόγγι και τα ψαρά μεριάσαν να περάσει. Και ένας αντάρτης του Παπαφλέσσα της καινούργιας αντίστασης σε μια λυκοφωλιά, καθώς καθάριζε το τουφέκι με το φεγγάρι, έβαλε τα αυτή του και τ' άκουσε. Σηκώθηκε με την καραμπίνα ψηλά και την έσκουξε. Μια για τη συμφορά και μια για να μαζέψει τα παλικάρια. Όσοι περάσανε, τραβήξανε να βρουν μέρος να σωριστούν. Κι εγώ, Κοσμάς Ανάστας με το όνομα, ένας μέσα σε αυτή τη λιμιγιά της προσφυγιάς, φτωχός μεροκαματιάρη στη δουλειά μου πριν τραβήξω με τους αντάρτες, έμεινα με δύο-τρεις άλλους παραπίσω, σωριασμένοι σε μια νόχη και κοιτάζανε. Σαν ζήγιασε η μέρα και ο ήλιος έγινε, να, που τους είδαμε πια, μπουχτισμένοι στη φωτιά και στο ρεχείο, να διώχνουνε πρώτα τα αυτοκίνητα βαρυφορτωμένα από τα πλούσια σπίτια στα γυρούσια τους. Και που γυρίσανε, μες στα χαράσματα και στους καπνούς, άλλη μια, και συνάξανε τα ζωντανά, κάπου 200 κεφάλια. Τα δίκανε στη σκοτεινιά. Πήραμε τότε κι εμείς το νομαρχείο μας και πήγαμε να ανταμώσουμε τους άλλους στη θέση Μπούκα, που ήταν και τα χωράφια του κολλήματος. Και κανένα δεν έβγαζε άκρη. Είμαστε ένα σωρό συντρίμμινα άψυχα και κάτι σαν τα κόπετρα μας πλάγωσε τα φιλοκάρδη. Είχαμε πετρώσει, μου μπήκε ασάλευτα, κατά μεσής του κάμπου, να νιώθουμε πίσω τη γη μας και τις αποδοχές μας διαγωνισμένες. Η νύχτα που ήρθε, τα καράβια τσακισμένους, δεν μας φύγησε. Και την άλλη μέρα δεν έγινε τίποτα. Μονάχα την τέταρτη φανήκανε καμπός να καμαρώσουν τα εργατά τους. Και λίγα από την άδεια που βρεθήκανε, το του πετύσανε. Και γίνανε καπνός και δεν ξαναρχόταν.